Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Με αφορμή την ημέρα για την εξάλληψη κατά της βίας των γυναικών, που ήταν προχθές, παγκόσμια ημέρα, η Δημοτική Κίνηση οργανώνει σήμερα μία κουβέντα εκδήλωση με θέμα ενδοοικογενειακή βία, η κακοποίηση δεν λύνεται με τη σιωπή. Είναι ένα ιδιαίτερα φλέγον ζήτημα κοινωνικό που παρά την μεγάλη διάσταση που έχει πάρει δεν αναδεικνύεται όπως θα έπρεπε. Είναι δηλαδή μια βία αόρατη όπως χαρακτηρίζουμε εμείς, είναι η βία της διπλανής πόρτας, είναι η βία που μπορεί να έχουμε μέσα στο σπίτι μας, αλλά δυστυχώς για διάφορους λόγους κοινωνικούς κυρίως δεν αναδεικνύονται αυτά τα θέματα. Η Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής ενδιαφέρεται για όλα τα ζητήματα. Δεν είναι μια αμυγής πολιτική οργάνωση και δεν περικαρακώνεται σε ορισμένα θέματα. Ασχολείται και με κοινωνικά θέματα, με αποτέλεσμα σήμερα να προσπαθήσει να δώσει κάποιες απαντήσεις, να δώσει κάποια διέξοδο σε θέματα που για πολλούς αποτελούν θέματα ταμπού. Είμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε με ένα εξαιρετικό πάνελ και ελπίζουμε να υπάρχει συμμετοχή και από τον κόσμο, έτσι ώστε να γίνει μια καλή κουβέντα και μια καλή παρουσίαση αυτού του φλέγοντος, όπως είπα και πριν. Είμαι η Μαρίνα και είμαι κοινωνική υπουργός. Εργάζομαι στο Δήμο Κοζάνης. Σήμερα κλήθηκα εδώ για να μιλήσω για το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στις υποστηρικτικές δομές κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Θα αναφερθούμε γενικά λίγο στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας στο θέμα αυτό, αλλά και σε δεδομένα που αφορούν την πόλη μας. Στο τέλος της συνάντησης, οι ενδιαφερόμενοι, οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να βρουν πληροφορίες για το πού μπορούν να απευθυνθούν στην πόλη μας σε φορείς και υπηρεσίες για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, για παροχές κυρίως συμβουλευτικής υποστήριξης, νομικής υποστήριξης, καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης. Εδώ στην πόλη μας έχουμε συχνά περιστατικά παρόμοια σε αναλογία πληθυσμού πάντα, έτσι. Δεν το έχω υπολογίσει έτσι, πάντως υπάρχουν στατιστικά που δείχνουν ότι και στην πόλη μας ακόμα το φαινόμενο υπάρχει. Είναι κατά της γυναίκας ή και το αντίστοιχο? Κατά της γυναίκας κυρίως, όμως αυτό ακριβώς θέλουμε να διευκρινίσουμε σήμερα, ότι η ενδοοικογενειακή βία, και γι' αυτό χρησιμοποιείται ο ρόλος αυτός, δεν αφορά μόνο βία κατά των γυναικών, είναι η βία κατά των παιδιών, μπορεί να είναι προς τον άντρα, προς ηλικιωμένα άτομα ή άλλα άτομα με ειδικές ανάγκες μέσα στην οικογένεια, γενικά πρόσωπα, γενικά δηλαδή μέλη που βιώνουν μαζί μέσα σε μια οικογένεια, στο σύστημα της οικογένειας. Λοιπόν, με την σημερινή εκδήλωση θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για την ενδοοικογενειακή βία. Εγγυημένη η δικιά μου η ομιλία θα είναι σχετικά με τον νόμο που προστατεύει και καθορίζει την ενδοοικογενειακή βία. Είναι ο νόμος 3500 του 2006 και τις συνέπειές του. Σήμερα θέλουμε να κάνουμε μία ενημέρωση και καλούμε τον κόσμο να το παρακολουθήσει για να είναι σε γνώση του αντικειμένου. Εσείς ως δικηγόρος δέχεστε συχνά περιστατικά ανάλογα ενδοοικογενειακής βίας? Μια και είστε και δικηγόρος και λίγο πολύ σίγουρα υπάρχουν έχετε. Περιστατικά. Δηλαδή, άμα πάτε στα δικαστήρια, έχουν καταγραφεί περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και γίνεται μια προσπάθηση και κατά πολέμησή του και να λυθούν και συμβιβαστικά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως θα πείτε.